Εκ μέρους του ΚΚΕ χαιρετίζουμε τις εργασίες σας. Ως κόμμα διαχρονικά υπογραμμίζουμε τη σημασία της πρόληψης, την ανάγκη αξιοποίησης του συνόλου των σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών δυνατοτήτων για την προστασία της υγείας από παράγοντες κινδύνου. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεχωριστή σημασία έχει η πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου και ουσιαστική και ολόπλευρη αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της ιατρικής ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας. Σε αρκετέ περιπτώσει θα ακούσετε από διάφορε πλευρέ, αστικά κόμματα, κυβερνητικού φορεί και εκπροσώπου των κυβερνήσεων, ακόμα και από εργοδοτικού φορεί, να διακηρύσουν ότι η προστασία τη υγεία των εργαζομένων αποτελεί κοινό ενδιαφέρον όλων, επιδιώκοντα να αποκρύψουν την πραγματική και ουσιαστική αιτία που μία σειρά από δυνατότητε πρόληψη παραμένουν να αναξιοποιείται σήμερα. Την ίδια ώρα που οι και οι αναπηρίε από επαγγελματικέ ασθένειε παραμένουν αδιάγνωστε, την ίδια ώρα που τραγικά εργατικά ατυχήματα στερούν βία τη ζωή εργατών, μία σειρά από μέτρα, μία σειρά από δυνατότητε πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου παραμένουν αναξιοποιητέ, ακριβώ γιατί αντιμετωπίζονται ω περιττό κόστο από τη μεριά τη εργοδοσία και του κράτου. Πόσε φορέ δεν έχουμε ακούσει, και εσεί φυσικά ακόμα περισσότερο, ότι από την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου κερδίζουν τόσο ο εργοδότη όσο και ο εργαζόμενο. Αυτό δεν αποτελεί ξεκάθαρη ομολογία ότι τα μέτρα πρόληψη που κρίνονται ω αναγκαία είναι αυτά και μόνο αυτά που μεταφράζονται σε κέρδο για τον εργοδότη. Δεν έχουμε όμω μνήμη χρυσόψαρου ούτε επιλεκτική αμνησία. Όλοι θα θυμάστε, για παράδειγμα, τον πρόσφατο νόμο τη κυβέρνηση και του Υπουργείου Εργασία, ο οποίο επεκτείνει αντεργατικέ κατευθύνσει τη διευθέτηση του χρόνου εργασία, επεκτείνει τι ελαστικέ σχέσει εργασία και νομιμοποιεί παράνομε παράτυπε σχέσει εργασία που ήδη εφαρμόζονταν ελαίω εργοδοτική ασυδοσία και αυθαιρεσία. Εδεικτικότερο ίσω παράδειγμα, η ομοιρία των εργαζομένων με τη συμβάση μηδενικού χρόνου. Οι ρυθμίσει για την τελεεργασία και οι συμβάσει ομοιρία, συμβάσει μηδενικού χρόνου, αποτελούν χαρακτηριστικά και αποκαλυπτικά παραδείγματα διάχυση του εργάσιμου χρόνου και χώρου σε όλη τη ζωή του εργαζόμενου. Επεκτείνονται τα ελαστικά ωράρια, γίνεται λάστιχο η ζωή των εργαζομένων και κατεδαφίζεται πλήρω το κεκτημένο με αίμα 8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή και κοινωνική ζωή και 8 ώρες ανάπαυση. Χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό είναι και το άρθρο 30 του ίδιου νόμου που ορίζει με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας μετά από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας πως δύναται να ορίζονται κατηγορίες ιατρών οι οποίοι μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας. Με το συγκεκριμένο άρθρο έρχεται να υπονομευτεί άλλη μία φορά η συμβολή της ιατρικής της εργασίας. Στην Ελλάδα, η ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας εμφανίζεται αρχικά τη δεκαετία του 1980 με την ίδρυση του ΕΣΥΑ, ενώ λίγα χρόνια αργότερα ξεκινάει η ειδίκευση των πρώτων ιατρών εργασίας στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, με την καθυστερημένη ονομαστική αναγνώριση της ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, έχουμε και τη συστηματική φαλκίδευση και υπονόμευσή τη αφού υπάρχει απουσία υποδομών, και τμήματων ιατρική, τη εργασία από τα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγεία συνολικότερα. Απουσία ουσιαστικής ουσιαστική ασφαλιστική αναγνώριση τη εργοδοτική ευθύνη για την έκθεση στον επαγγελματικό κίνδυνο, με συγκεκριμένη ασφαλιστική αντιμετώπιση των συνεπειών αλλά και τη πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου. Ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των ιατρών εργασία και που συνδέονται και με την απουσία τη ειδικότητα από το ΕΣΥ υπονόμευση τη ειδικότητα με διαρκέ μεταβατικέ περιόδου σε ό,τι αφορά την άσκηση από γιατρού μη ειδικευμένου στην ιατρική τη εργασία ή την άσκηση τη ειδικότητα ω πάρεργου παράλληλα με την πρώτη ειδικότητα. Χαρακτηριστικέ εκφάνσει αυτή τη υπονόμευση και φαλκίδευση τη ιατρική τη εργασία και όχι μόνο αποτελούν εξήπ, η ΕΞΥΠ, ο ψευδεπίγραφο και εικονικό χαρακτήρα υπηρεσιών ιατρού εργασία και τεχνικού ασφαλεία ακόμα και η παραβίαση αυτού του ελάχιστου χρόνου εργασίας που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Απολογιτές της σημερινής ταφόπλακας, αλλά και της διαχρονικής επίθεσης υπονόμησης της ιατρικής εργασίας, ψελίζουν αφού είναι λίγοι οι γιατροί εργασίας και δεν φτάνουν. Γιατί ποτέ δεν διεκδίκησαν την αύξηση των θέσεων ειδίκευση που παραμένουν καθυλωμένε για τρει περίπου δεκαετίε, την παροχή κινήτρων για την αύξηση του αριθμού των ιατρών εργασία, αλλά και την αναβάθμιση τη εκπαίδευση, τη δημιουργία τμήματων ιατρική συνεργασία στα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγεία, την αναβάθμιση συνολικά τη ειδικότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ω ειδικοί γιατροί εργασία, αντικειμενικά ασκείτε τα καθήκοντά σα σε ένα πεδίο φορτισμένο από την αντιπαράθεση εργατών και εργοδοτών. Σε ένα πεδίο που ο βαρύ φόρο αίματο δεν μπορεί και δεν πρέπει να μπει στο ζύγι με την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα να συμβάλλετε από τη μεριά σας με την επιστημονική στάση και προσανατολισμό στην ανάδειξη των δυνατοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου. Από αυτή την άποψη θα ήταν ιδιαίτερη δική σας σημαντική συμβολή η τοποθέτηση απέναντι σε μείζωνα ζητήματα που άπτονται του επιστημονικού σας πεδίου για την επίθεση στον εργάσιμο χρόνο και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την επίθεση στο θεσμό των βαρέων και ανθυγιεινών. Ακόμα περισσότερο στην ανάδειξη της αναγκαιότητα και τη δική σας συμβολή στην καταγραφή και αναγνώριση της επαγγελματική νοσηρότητας. Την απόκρουση της νέας επίθεσης που ετοιμάζεται με την παραπέρα υποβάθμιση του θεσμού του ιατρού εργασίας και τη συμβολή τη ιατρική επιστήμη στην πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου. Τη νέα επίθεση που θα περιλαμβάνει και άλλε πλευρέ του θεσμικού πλαισίου με την ψευδεπίγραφη ταμπέλα του εξυγχρονισμού. Με αυτέ τι σκέψει, σα ευχόμαστε καλή επιτυχία στι εργασίε του συνεδρίου σα και αναμένουμε τι αποφάσει σα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ΚΚΕ θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στον αγώνα και την ανάδειξη τη αναγκαιότητα αξιοποίηση όλων των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου, την αποκάλυψη των αιτιών που αυτέ οι δυνατότητε παραμένουν αναξιοποιητέ σήμερα. Σα ευχαριστώ.